Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν, ακούτε την εκπομπή Ραδιο Παντιέρα, τον ήχο ρυθμίζει ο Μανώλη Σάλλα. Στο μικρόφωνο ο Νίκο Ξηρουδάκη. Συζητάμε σήμερα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αττική Νίκο Αδαμόπουλο από την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγία Παρασκευή με το Φυσάη Κόντρα, τον Θάνο Ανδρίτσο. Το θέμα τη συζήτηση είναι οι πολιτικέ παράμετροι των ευθυνών κράτου, δήμων και περιφέρεια στο ταξικό έγκλημα τη Μάντρα και τη Δυτική Αττική. Ήθελα τώρα να ρωτήσω το εξής, γιατί μιλάμε για έγκλημα και δεν ε, είναι η θεομηνία, ε, μια, μια έντονη βροχόπτωση που περιγράφει το φαινόμενο. Καταρχήν ε, να πούμε ότι η πολιτική προστασία, τα, τα έργα, η διοίκηση, οτιδήποτε, ε, έχουν νόημα να υπάρχουν για καταστάσεις οι οποίες είναι έκτακτες, δηλαδή... Ε, δεν είναι προφανώς ε, για μια οποιαδήποτε στιγμή ε, τι, γι' αυτό κάνεις αντιπλημμυρικά έργα δεν κάνεις ε, γενικός και ορίστος κάνεις ε, γιατί εκτιμάς ότι θα γίνουν ε, ε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο α πούμε θα έχει βροχοπτώσει και το καθεξής εμείς κάνουμε λόγο για ταξικό έγκλημα ε, και από την πρώτη στιγμή θέλαμε να αναδείξουμε την πολιτική και ταξική πλευρά καταρχήν διότι ε, υπάρχουν ε, είναι τρομερή ας πούμε η συχνότητα με την οποία οι φτωχότερες περιοχές της Αττικής ε, και γενικά της, της Ελλάδας είναι αυτές οι οποίες πληρώνουν τις ε, λεγόμενες φυσικές καταστροφές πριν πάω δηλαδή για αυτό καθ' αυτό το περιστατικό της Μάνδρας που έχουμε να πούμε πράγματα και έχουμε κάνει και ε, επεξεργασίες ας πούμε και έχουμε συνεργαστεί και με ανθρώπου πιο ειδικού. Ε, θέλουμε λίγο να εστιάσουμε σε αυτό αν, αν βάλεις έχω ένα στοιχείο εδώ που συμβαδίζει με αυτά που μας λέει Στάνο Ανδρίτσο είναι η αναφορά του επεισοδίου βροχόπτωσης στις 13 Νοεμβρίου από το υδρο, υδρολογικό του, παρατηρητήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το ύψος βροχόπτωσης στη Μάνδρα ε, μετρήθηκε ότι είναι 17 μιλιμέτρ mm, την ίδια ώρα που στο Μενίδη ήταν 17,8 mm ενώ στην Πεντέλη ήταν 24,4 μιλιμέτρ mm. αυτό δηλαδή δείχνει ότι δεν ήταν η βροχόπτωση. Ναι, καταρχήν αυτό είναι το δεδομένο. Στη Μάνδρα οι κάτοικοι oh, no. μα είπαν ότι δεν, ήτανε, δεν είχαν κάνει ιδιαίτερη βροχόπτωση. Καταρχήν. Αλλά θα δούμε γιατί, πώ φτάνει εκεί. Η ουσία πάντω τη ταξικότητα αυτών των ζητημάτων είναι ότι μια ολόκληρη περιοχή, σχεδόν η μισή Αττική, που είναι όλη η περιοχή τη Δυτική Αττικής από τα δυτικά προάστια τη Αθήνα mm -hmm. μέχρι το Θριάσιο και το, το, το άκρο, α πούμε, το, το δυτικό τη Αθήνα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ταυτόχρονα τα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και όλα μα όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούν να φανταστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχει από τη χωματερή στη φυλή τα διηλιστήρια, την ε, περιβαλλοντική καταστροφή στη λιμνή του Ασπροπύργου, τι ε, πλημμύρε στη Μάνδρα. Το, δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, έχει μια σημασία όχι μόνο. Γιατί προσέξτε, σε αυτέ τι περιοχέ, αυτή τη στιγμή, υπάρχει και μείωση τη βιομηχανική δραστηριότητα. Υπάρχει μείωση τη της, της λειτουργία, α πούμε, αν θέλετε, εργοστασίων και άλλων πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, η περιβαλλοντική καταστροφή με πα, πάντοτε χτυπάει τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Καταρχήν λοιπόν υπάρχει μια ταξικότητα στον τρόπο που εκδηλώνονται τα λεγόμενα φυσικά ακραία πούμε, φαινόμενα γιατί καταρχήν πρώτα και κύριοι αυτοί την πληρώνουν ενώ δευτερευόντως ευθύνονται για το πώς ας πούμε ε, φτάνει η κατάσταση σε αυτό που φτάνει. Τώρα ως προς τη συγκεκριμένη περίσταση πρέπει να τονίσουμε τα εξή. Δεν λέει κανείς ότι ήταν ένα ε, ξέρω εγώ, ένα, μια χαλαρή βροχούλα που εντάξει ας πούμε Προφανώς, ναι. αναγνωρίζουμε, δεν είμαστε χαζοί Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έντονο καιρικό φαινόμενο Ωστόσο, αναγνωρίζουμε τα εξή δύο ζητήματα Τα οποία δεν χρειάζεται να είσαι διδάκτορ μετεωρολογίας για να τα καταλάβεις Το πρώτο είναι ότι ε, εσύ πρέπει να προβλέπεις αυτά τα καιρικά φαινόμενα Και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι δεν έχουμε δηλαδή μια αντιπλημμυρική προστασία όπου συμβαίνει κάτι ακραίο και ε, έχουμε κάποια θύματα, ενώ ας πούμε τα έχουν γίνει τα πράγματα σωστά. Mm -hmm. Είναι κλειστή η χήμαρη. Έρχονται τα νερά από τα αποψηλωμένα δάση και υπερπολαπλασιάζεται ο όγκο και η ταχύτητά του. Έρχονται στην πόλη η οποία έχει κλειστά τα ρέματα, αυξάνεται το ύψος και φτάνει τα τρία μέτρα και πνίγονται άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια ε, έστω ας πούμε στα πλαίσια του ανεκτού. Όχι στην καλύτερη, αλλά έστω στα πλαίσια του ανεκτού διαχείριση και προγραμματισμό που να ανταποκρίνεται σε αυτά που είναι υποχρεωτικά ώστε να πεις ότι υπήρχε όμως κάτι ακραίο, ήρθε ένας τυφώνας που δεν τον περίμενε κανένας και γι' αυτό έχουμε κάποια θύματα και δεύτερον και πιο σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε, ε, δεν, ε, δεν, χρειάζεται η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά δεν, είναι, δεν έγινε, δεν ξεκίνησε χθε. Και υπάρχουν μελέτες, έρευνες, εκατοντάδε και εκατοντάδε, οι οποίε σου λένε τι. Δεν είμαι ο ειδικό, αλλά είναι πολύ εύκολο κάποιο να τι αναγνωρίσει, να τι διαβάσει. Σου λένε ότι η νέα εποχή, α πούμε, θα έχει τέτοια έντονα φαινόμενα. Οι βροχοπτώσει θα είναι πιο έντονε σε πιο μικρέ χρονικέ περιόδου και θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εσύ πρέπει να κάνει μελέτε και προγραμματισμό που θα ανταποκρίνονται σε αυτό. Δεν μπορεί να κάνει μελέτε, αυτό είναι σε όλου του τομεί. Αν εσύ έχει μια πόλη 10.000, άλλο σχεδιασμό κάνει. Αν έχει μια πόλη 5 εκατομμυρίων, κάνει επίση άλλο σχεδιασμό. Επομένω, αυτό δεν είναι καμία φοβερή σκέψη που κάποιο λέει Μα έγινε ένα ακραίο φαινόμενο. Και από αυτά τα οποία εμεί διαβάσαμε, είδαμε ότι αυτά πρόκειται για ένα έντονο πράγματι καιρικό φαινόμενο, όχι όμω αναπάντεχο. Όχι όμω ε, εκτό τελείω πούμε των, των πιθανότητων. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι καταρχήν μιλάμε για ένα έγκλημα γιατί έχει τεράστιε ευθύνε. Ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβούν τέτοια πράγματα και είναι αναμενόμενο να ξανασυμβούν. Μάλιστα. Τώρα διαβάζω Θάνο Αντρίτσο σε ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο υπογράφει εσύ η Αγγελική Βάσιλα πρώην Δημοτική Σύμβουλο Νέα Ιωνία με, με την εκτό σχεδίου και επίση η Καλομήρα Σωτηρίου και η Ελέντρια που είναι μέλη του συντονιστικού τη Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική. Ο τίτλο του κειμένου είναι Διαχρονικό και προμελετημένο έγκλημα στη Μάνδρα. Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω πού μπορεί κανεί να το διαβάσει. Ε, αυτό είναι καταρχήν ένα κείμενο το οποίο βγήκε στην εφημερίδα πριν, mm -hmm. τη περασμένη Κυριακή. Ε, ήταν ένα δισέλιδο και στην πραγματικότητα, εντάξει, κάναμε κι εμεί μια επεξεργασία. Είναι όμω ε, μια δουλειά ψυλογική που έχει γίνει τι τελευταίε μέρε και ω προ το, euh, τις τοποθετήσεις, τι τοποθετήσει στο σχήμα τη Αττική, αλλά και με ανθρώπου που προέρχονται από τον χώρο ας πούμε, των μελετών των υδραυλικών κ.ο.κ. Και, το καθεξής. ε, και από τη μεριά μα, εμεί το ανεβάσαμε και στο site του, του Φυσάη Κόντρα τη Τοπική παράταξης. Ναι, θα και Μαι, πάμε... στην Παντιέρα, βέβαια. Μάλιστα. Νίκο Αδαμόπουλε, ήταν συγκλονιστική η χθεσινή σου παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν όχι μόνο τεκμηριωμένη, αλλά και πολιτικά ε, εμπεριστατωμένη και έτσι χρωματισμένη και φορτισμένη και ταξικά με έναν τρόπο, με έναν λόγο αριστερό, ο οποίος συγκινεί πραγματικά. Μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει είτε απευθείας, είτε και στο βίντεο, είτε να τη διαβάσει. Είναι αναρτημένη στο site της Παντιέρας. Φαντάζομαι θα αναρτηθεί και στο site της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής. Ήθελα τώρα το δικό σου σχόλιο για όλα αυτά που συζητούμε. Ναι, καταρχήν η παρέμβαση η δική μου δεν ήταν παρέμβαση προσωπική. Όπω είπε και ο Θάνο, ε, και το σχήμα τη αντικαπιταλιστική ανατροπή και όλο ο χώρο μα με τι κινήσει δουλεύουμε συλλογικά. Δουλεύουμε συλλογικά και πολιτικά και τεχνικά και τεκμηριωμένα αυτά που λέμε. Ίσως ο χρωματισμός ο δικός μου να ήταν απλά στο συνέστημα όταν εκεί πέρα πραγματικά βλέπεις τον κόσμο απελπισμένο, τσαντισμένο, που ζητάει απαντήσεις και λύσεις και συνήθως το στερεότυπο είναι ας πούμε να βγάλεις ένα λόγο και να πεις κάποια πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί μεγάλη σημασία έχει ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πλέον πολύ σοβαρότερα και πριν λίγο καιρό με το τη... μεγάλο έγκλημα που έγινε και στο Σαρονικό με, το, με την πετρελοκυλίδα κτλ. Η ουσία ποια είναι, η ουσία είναι ότι μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Ναι, αλλά κλιματική αλλαγή γιατί συνέβη, Συνέβη και λένε από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γιατί, Όλοι οι επιστήμονε λένε το εξή, Όλοι αυτοί. Η ασύνδετη δράση των πολυεθνικών του κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο έχει δημιουργήσει τέτοιε καταστροφέ που έχει επηρεάσει τη θερμοκρασία. Θερμοκρασία των θαλασσών. Βλέπετε το προηγούμενο διάστημα, α πούμε, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα από τα τσουνάμια σε διάφορες περιοχέ του κόσμου. Είχαμε καταστροφικέ πυρκαγιέ σε όλη την περιοχή τη Δυτική Ευρώπη. Όλε δηλαδή οι φυσικέ καταστροφέ Όπω έλεγε και κάποιο, είναι λάθο να τι αποκαλούμε απλά φυσικέ καταστροφέ. Είναι καταστροφέ οι οποίε από πίσω του κρύβουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξη που όχι απλά εκμεταλλεύεται τη φύση, αλλά προξανεί τέτοιε ζημιέ που επιδράνε και στου ανθρώπου, επιδράνε σε όλα αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη και στη Μάντρα. Είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, α πούμε. Όλοι οι επιστήμονε λένε ότι τέλο πάντων τα χιλιοστά τα οποία έπεσε η βροχή στη συγκεκριμένη περιοχή είναι μέσα στι προβλέψει για την πλημμυρικά έργα. Υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα. Δεν υπήρχαν. Αν πάρει την υπόψη σα ότι η Αττική, α πούμε, πριν λίγα χρόνια είχε 700 ποτάμια και ρέματα, αλλά σήμερα, ας πούμε, έχουν απομείνει 50 και χθε το Περιφερειακό Συμβούλιο ψάχνουν να βρούνε 50 ρέματα Πού υπάρχουν και πού δεν είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, το τι συμβαίνει. Ή... 550 χιλιόμετρα ρεμάτων στην Αττική έχουν εξαφανιστεί. Το νερό λοιπόν αντικειμενικά θα δημιουργήσει τους νέους δρόμους. Θα προσπαθεί να βρει. Αν πάρετε υπόψη σα και αυτό που γίνεται ψηλά. Έχουν αποψηλωθεί τα λάση, έχουν γίνει τεχνικά έργα, έχουν γίνει πρικαγιές, έχουν γίνει μια σειρά πράγματα. Έχει περιοριστεί η ροή του νερού το νερό γίνεται ένα ορμητικό ποτάμι που πραγματικά θα προσπαθήσει να ανοίξει τους δρόμους και μάλιστα αν αυτοί οι δρόμοι που το οδηγούσαν μέχρι τώρα να βρει την άκρη του στη θάλασσα ας πούμε εκεί πάνω έχουν φτιάξει πόλεις η μάνδρα είναι χαρακτηριστικό. Το πολεμικό τη σχέδιο είναι πάνω στα δύο ρέματα. Και δεν είναι τις, μόνο, α πούμε, κάποια αυτο... και του Δεν είναι κάποια φτωχαδάκια που χτίσανε, ας πούμε, ένα-δυο σπιτάκια, α πούμε. Είναι δημόσια κτίρια. Είναι το αμαξοστάσιο και το εργοστάσιο τη μάνδρα. Είναι βιομηχανίε. Είναι ο, λοιπόν αυτή η ασίδωτη δράση του, του, του δήμου, κεφαλαίου του, 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 δήμου. του, Δήμου. Του, Δήμου, και άλλες υπηρεσίε. Είναι αυτή η ασίδωτη δράση του κεφαλαίου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε πιθανή γης μη νοιάζοντα καθόλου, α πούμε, τι ζημιέ μπορεί να προξενήσει. Εξάλλου αυτοί πνιγήκανε. Δεν πνιγήκανε καθόλου, αλλού μένουνε. αλλού μένουνε. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τέλο πάντων μιλάνε για εκατομμύρια αντιπλημμυρικά έργα. Χθε μιλάγανε για 163 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά έργα. Τι έργα είναι αυτά. Η ουσία είναι έργα που σχεδιάζονται από μελετητέ και εργολάβου το πώ θα ρίξουν μπετόν. Ο Θάνο θα ξέρει πολύ καλύτερα, α πούμε. Πώ θα διατηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση βάζοντα πολλά κυβικά νερό, αλλοιώνοντα τελείω τα χαρακτηριστικά τη φύση. Κατά συνέπεια, όλα αυτά θα ξεσπάσουν απάνω. Δεύτερο, μεγάλα έργα που γίνανε. Για του αργολάβου που λέγαμε και χθε, α πούμε, η Αττική Οδό, η Ιόνια Οδό εκεί πέρα, λειτουργούν σαν φράγματα όλα αυτά. Γιατί να χαλάσουν λεφτά, πού θα πάει το νερό. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα πολιτικά εγκλήματα που γίνονται με τη συνένεση τη κυβέρνηση. Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων εργολάβων, συγκεκριμένου κεφαλαίου, όχι μόνο σήμερα αλλά και διαχρονικά τα οποία δημιουργούν αυτό που μετά λένε και εκπλήζονται φυσικές καταστροφές και τι να κάνουμε κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν από τη μια η δημιουργία αυτών των φυσικών καταστροφών σε εισαγωγικά έχουν πολιτικό βάθος και περιεχόμενο προξενούνται από συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης που σοδομούν πάνω στη φύση και στον άνθρωπο και από την άλλη αντικειμενικά αυτές οι καταστροφές Αυτά τα πολιτικά εγκλήματα πλήττουν του ανθρώπου που μένουν στι πιο περιοχέ, πιο αποστράτευσε, τι χωματερέ ανθρώπων που είναι η Διατική Αττικοί και όχι τέλο πάντων σε περιοχέ που έχουν την άπλα του, έχουν του χώρου του, έχουν μια σειρά πράγματα. Με αυτή την, λοιπόν την έννοια είναι διπλό έγκλημα σε όλη του τη φάση και από τη δημιουργία του και σε σχέση το ποιου πλήττει κάθε φορά. Όπω λέμε στα καράβια, τα σαπιοκάραβα που τα έχουν οι εφοπλιστέ για να κερδίζουν, πνίγεται ο κοσμάκη, πνίγεται το κατώτερο πλήρωμα, πλήνονται όλοι αυτοί. Έτσι λοιπόν και αυτέ οι φυσικέ καταστροφέ που θα είναι όλο συχνότερα την επόμενη περίοδο, για όλα αυτά τα πράγματα που λέμε σε πολύ συντομία, και μάλιστα θα πάρουμε μεγαλύτερε πρωτοβουλίε να τα δείξουμε αυτά, θα πλήττουν τον εργατό κόσμο, θα πλήττουν τον φτωχό κόσμο, του μετανάστε και πάει λέγοντα αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Φίλε και φίλοι, πάμε σε μια επόμενη μουσική ανάσα.